κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και έκθεσης για υποψηφίους στον ΓΕΛ. Ενώ αύριο ξεκινάει η μάχη για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν 77.970 θέσεις που οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα μπορεί να δυσκόλεψε λίγο τους υποψηφίους, ωστόσο η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα στα εξεταστικά κέντρα των Ιωαννίνων, με γονείς να περιμένουν τους υποψηφίους με αγωνία μέχρι το τέλος της εξέτασης. Η σχέση με το βιβλίο, ένα θέμα που θα περίμενε κανείς να είναι εύκολο για τους υποψηφίους, βρέθηκε στο επίκεντρο της εξέτασης στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, αποτέλεσε μία πρόκληση για τους μαθητές, με δεδομένο ότι απευθύνεται σε μία γενιά που έχει λίγο πολύ απομακρυνθεί από το βιβλίο λόγω της διάχυσης του διαδικτύου. Το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι, πέρα από τις ερωτήσεις κατανόησης στα τρία κείμενα που τους δόθηκαν, ήταν η σχέση τους με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου. Οι υποψήφοι στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με γονείς, συγγενείς και φίλους να αναμένουν με αγωνία έξω από τα κάγκελα των σχολείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα. Για τους περισσότερους από τους υποψηφίους το θέμα δεν ήταν αναμενόμενο, αλλά η προετοιμασία το προηγούμενο διάστημα τους βοήθησε στο να αναπτύξουν τις σκέψεις τους. Τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, αφού η δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδος που προηγήθηκε λόγω της πανδημίας, σε άλλους είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν σπίτι και να διαβάσουν ώστε να καλύψουν κενά, ενώ σε άλλους λειτουργήσε αρνητικά, βγάζοντάς τους εκτός ρυθμού τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες. Τα πήγα καλά. Δεν ήταν αναμενόμενο το θέμα, νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά τα πήγα αρκετά καλά, πιστεύω τουλάχιστον. Για πες μας λίγο τι ακριβώς ήταν το θέμα και τι σας ζητούσαν. Ήταν με την ενασχόληση του βιβλίου, τα θετικά τέλος πάντων. Και στη λογοτεχνία ήταν για την ποίηση. Μας έλεγε να συνδυάσουμε πώς το βιβλίο μας βοηθάει εμάς προσωπικά. Αυτό ήταν το δύσκολο, τι ήθελε από προσωπική εμπειρία, με το συνδυασμό του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή να έχουμε έναν σωστό ελεύθερο χρόνο μαζί με το βιβλίο. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό κάπως δεν μου άρεσε, αλλά εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή μου ήρθε έμπνευση μετά. Είσαι προετοιμασμένος? Ναι, ναι, στην έκθεση πάντα μου άρεσε η έκθεση. Γενικά ό,τι έχει σχέση με τη λογοτεχνία, οπότε δεν είχα άγχος καθόλου σχετικά με την έκθεση. Ωστόσο, ποιος ήταν? Στόχος... Ποιος είναι από τις Πανελλήνιες, πού θες? Μ' αρέσει το Σώμα Ασφαλείας, αλλά μετά θα βάλω στο μηχανογραφικό, θα βάλω παρακάτω φιλολογικές σχολές, ιστορικό αρχαιολογικό, φιλοσοφίας, φιλολογίας και τέτοια. Εδώ στα Γιάννενα ή θες να φύγεις κιόλας? Θα προτιμήσω εδώ στα Γιάννενα που είμαι με τους φίλους μου και οι περισσότεροι φίλοι μου θα μείνουν εδώ, οπότε δεν βρίσκω λόγο γιατί όχι, έχουμε και καλό πανεπιστήμιο εδώ. Ήταν δύσκολη η διαδικασία με δεδομένο όλο αυτό που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα για εσάς, σας δυσκόλεψε περισσότερο? Απλά μας έβγαλε λίγο από τους ρυθμούς. Προσωπικά για ένα διάστημα ένιωσε λες και ήταν καλοκαίρι και μέχρι να ξαναμπω πάλι στην κανονικότητα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Ευτυχώς δεν άργησε πολύ. Εντάξει, περίμενα λίγο καλύτερα, ήταν λίγο δύσκολα τα θέματα. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Η αλήθεια είναι δεν πήγα τόσο καλά όσο ήθελα να πάω. Ήταν λίγο το θέμα της έκθεσης, ήταν λίγο δυσνόητο, ας πούμε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι ζητούσε, τι έπρεπε να γράψω. Τώρα δεν ξέρω και τα άλλα παιδιά τι θα πούνε, αλλά εντάξει. Να δούμε, εγώ πιο πολύ και τις στρατιωτικές σχολές τις δήλωσα. Θα δούμε τώρα και εδώ στα Γιάννενα, στο Πανεπιστήμιο, έχουμε αρκετές καλές σχολές. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτή η περίοδο της καραντίνας που περάσαμε, σας δυσκόλεψε? Εμάς, ας πούμε, για την προετοιμασία, για κάποιους ήταν λίγο καλό που κλειστήκαμε μέσα, δεν είχε μαγαζιά. Καθίσαμε και διαβάσαμε. Εγώ, δηλαδή, προσωπικά βελτιώθηκα σε κάποια μαθήματα, κάποια κενά που είχα τα κάλυψα. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τα υπόλοιπα παιδιά. Βέβαια, τα μαθήματα εξ αποστάσεως καταλαβαίνετε ήταν λίγο δύσκολα τώρα με το μέσο διαδικτύου. Ήταν εύκολα γενικά τα θέματα, πιστεύω. Ήταν εύκολα σχετικά με αυτά που είδα κιόλας. Πιστεύω έχουν γράψει όλα τα παιδιά αρκετά καλά. Είχε προετοιμαστεί καλά? Ναι, είχα προετοιμαστεί καλά. Το σημαντικό ήταν ότι δεν αγχώθηκα και προσπάθησα να είμαι ήρεμος και όλα αυτά. Περίμενα τα θέματα με ηρεμία, ξέρω εγώ. Δεν αγχωνόμουν. Θέλω να περάσω ή στο οικονομικό στα Γιάννενα
ή στο χρηματοοικονομικό στην Πρέβεζα. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, λόγω ξέρω εγώ ότι γινόταν μαθήματα και μέσω υπολογιστή και δεν ήταν τόσο κατανοητά και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Είναι αλλιώς να είσαι δίπλα-δίπλα με τον άλλον και αλλιώς να κάνεις μέσα από μια οθόνη μάθημα. Έδωσα, ναι. Πιστεύω καλά τα πήγαμε, τώρα θα δείξει. Για πες μου λίγο, το θέμα ήταν εύκολο, το περιμένατε? Μέτρο θέμα, εντάξει, δεν το περιμέναμε, αλλά ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Είχατε διαβάσει κάτι σχετικό, είχατε κάνει μια προετοιμασία, σας είχε πετύχει πουθενά στην προετοιμασία, το έχετε πετύχει? Στη διάρκεια της χρονιάς θα έχουμε πετύχει κάτι παρόμοιο σίγουρα, εντάξει. Να σε ρωτήσω τι θες εσύ? Γυμναστική Ακαδημία θέλω ή οικονομικό, τώρα θα δείξει. Είσαι καλά προετοιμασμένος? Έτσι λέω. Η περίοδο της καραντίνας βοήθησε τελικά ή σας έβγαλε από τους ρυθμούς των διαβάσματος? Έχουμε ακούσει πολλές απόψεις. Τώρα σε μερικούς βοήθησε, σε μερικούς όχι. Προσωπικά πιστεύω με βοήθησε εμένα σε κάποια κενά που είχα. Θα το δούμε. Αυτό δεν θέλω να λέω και πολλά. Καλή επιτυχία. Συνολικά φέτος περίπου 100.000 υποψήφοι διεκδικούν 77.970 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι περισσότεροι εξεταζόμενοι στο νέο σύστημα και οι υπόλοιποι στο παλαιό, που σημαίνει και διαφορετικά θέματα στις εξετάσεις. Σε ολόκληρη την Ήπειρο με το νέο σύστημα εξετάζονται 2.158 υποψήφοι και με το παλιό 312, ενώ 38 μαθητές εξετάστηκαν στα δύο ειδικά εξεταστικά κέντρα σε Γιάννενα και Άρτα. Η διαδικασία εξελίχθηκε από τη λήψη των θεμάτων μέχρι τη διανομή και τη συγκέντρωσή του ομαλά, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κωνσταντίνο Καμπουράκη, που σημείωσε ότι το ποσοστό των απόντων μαθητών κινήθηκε στα προηγούμενα επίπεδα, περίπου δηλαδή στο 3%. Πράγματι, πρεμιέρα σήμερα με τα γενικά λύκεια, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Γενικά όλη η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Τα θέματα μοιράστηκαν στους υποψηφίους γύρω στις 9 και 10, είχαμε ολοκληρώσει. Δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα στη λήψη θεμάτων, στην αναπαραγωγή τους και στην διανομή. Επίσης, βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα και τηρούνται με ευλάβεια τα μέτρα υγιεινής για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα ποσοστά των απόντων είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, κατά μέσο όρο περίπου κινούμαστε γύρω στο αυτό που περιμένουμε, δηλαδή γύρω στο 3%, είναι ένα φυσιολογικό ποσοστό. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε εξετάσεις και με το νέο για τους τελειοφύτους και με το παλιό για τους αποφύτους και ως εκ τούτου έχουμε δύο θέματα. Και πρέπει να προσέχουμε με το παλιό και το νέο σύστημα να δοθούν σωστά τα θέματα. Βεβαίως το έχουμε τονίσει και το έχουμε υπογραμμίσει ότι η τοποθέτηση των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα γίνεται ξεχωριστά με το νέο, σε μία αίθουσα με το νέο, σε άλλη αίθουσα με το παλιό. Στη συνέχεια διατάσσουμε τους μαθητές κατά σχολείο προέλευσης, δεδομένου ότι υπάρχουν εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται μαθητές από δύο ή περισσότερα σχολεία και βεβαίως μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν είχαμε πρόβλημα με τις επιτηρήσεις. Συνολικά σήμερα που ήταν και θα έλεγα το εξής, όλοι οι υποψήφοι των γενικών λυκείων δίνουν αυτό το μάθημα, άρα είχαμε το μεγαλύτερο φορτίο παρουσίας μαθητών στο σχολείο. Έτσι. Τις επόμενες μέρες θα είναι περίπου η μισή που μαθητές που θα πηγαίνουν, δεδομένου ότι δίνουν εξετάσεις οι μαθητές δύο προσανατολισμών. Σήμερα συμμετείχαν όλοι. Από επιτηρητές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, όλοι προσήλθαν. Συνολικά πήραν μέρος σήμερα 565 επιτηρητές. Κοιτάξτε, με το νέο σύστημα σε επίπεδο περιφέρειας Ηπείρου οι υποψήφοι μας είναι 2.158 και με το παλιό σύστημα 312. Συν 38 μαθητές οι οποίοι εξετάζονται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα,
λόγω αναπηρίας ή ειδικών μαθησιακών, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Έχουμε δύο ειδικά εξεταστικά κέντρα, ένα στα Γιάννενα και ένα στην Άρτα. Άρα μιλάμε περίπου για 2.500 υποψηφίους σήμερα. Αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν και για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών γενικής παιδείας. Αύριο πρεμιέρα με τα ΕΠΑΛ, όπου εκεί οι υποψήφοι μας είναι 442. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα έχουμε ένα μόνο εξεταστικό κέντρο για τα ΕΠΑΛ. Έτσι, σε ένα σχολείο ή έχουμε μόνο ένα εξεταστικό κέντρο, οι μαθητές από όλα τα ΕΠΑΛ κάθε περιφερειακής ενότητας εξετάζονται σε ένα περιφερειακό κέντρο, σε ένα εξεταστικό κέντρο, σε ένα ΕΠΑΛ. Βεβαίως είναι πολύ λιγότεροι οι μαθητές, είναι 342, είναι 105 υποψήφοι στην Άρτα, 63 στη Θεσπρωτεία, 201 στο Γιάννενα, στον ομό Ιωαννίνων και 73 στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων θα συνεχιστούν την Τετάρτη με την εξέταση των αρχαίων ελληνικών για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και των μαθηματικών για την ομάδα των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την μάχη που δίνουν από σήμερα χιλιάδες υποψηφοί σε ολόκληρη την χώρα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και εμείς θα πάμε στην πρώτη συζήτηση για απόψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα. Καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαμε την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, της κυρίας Σοφίας Νικολάου, για αλλαγή διευθυντών αλλά και αρχιφυλάκων στα καταστήματα κράτησης σε ολόκληρη την χώρα, μεταξύ των οποίων και στο κατάστημα κράτησης των Ιαννίνων. Αυτό, ωστόσο, έχει προκαλέσει την έντονη οργή από πλευράς της αντιπολίτευσης και θα έχω την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσω ευθύς αμέσως με τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Κύριε Σκανδάμη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας στην Ήπειρο. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούσαν από διευθυντικές θέσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, μια νυχτή θα έλεγε κανείς, βρέθηκαν εκτός των θέσεών τους. Με μια απόφαση ουσιαστικά της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αντικατάσταση και αυτών και των αρχιφυλάκων. Βέβαια, από πλευράς του κινήματος αλλαγής ασκείται μια έντονη κριτική σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης και να δούμε ουσιαστικά ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, κύριε Σκανδάμη, που σας οδηγούν ως πολιτικό χώρο να αντιδράσετε και μάλιστα σε τόσο έντονο ύφος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον σας και πρέπει να επισημάνουμε κάτι αυτή την δύσκολη περίοδο, ότι ο περιφερειακός τύπος, τα περιφερειακά κανάλια κρατάνε πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο της ενημέρωσης με έναν, θα έλεγα, δημοκρατικά πλουραλιστικό τρόπο που έχει πάρα πολύ σημασία για την ενημέρωση τη σωστή όλων των ανθρώπων. Αντίθετα με κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία υπόκειται σε ένα καθεστώς μονοπληροφόρησης και χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Άρα, υπό αυτή την έννοια, συγχαίρω και το κανάλι σας για την ευαισθησία που έχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ειδικότερο θέμα των κρίσεων των διευθυντών, αυτό πρέπει να πούμε ότι έρχεται να προστεθεί σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από πέρσι, όπου η κυβέρνηση όλο και περισσότερο επενδύει σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου τομέα. Είτε είναι αυτός λειτουργικός, είτε είναι αυτός οικονομικός. Δηλαδή, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν στρατιές μεταξυτών υπαλλήλων, οι οποίοι διορίζονται χωρίς κανένα ιδιαίτερο προσόν σε θέσεις ευθύνης. Έχουμε συμβάσεις οι οποίες και λόγω του κορονοϊού έχουν ανατεθεί με έναν αδιαφανή τρόπο, με προσωπικές επιλογές όσων έχουν την ευθύνη να δίνουν τέτοια δικαιώματα και συμβάσεις σε ανθρώπους. Και ταυτόχρονα έχουμε μια επέλαση των απορρίτων κονδυλίων, όπως πρόσφατα συνέβη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κυρία Σταύρου, όπου θεσμοθετήθηκε ουσιαστικά η αδιαφάνεια. Δηλαδή, να μπορεί το Υπουργείο και ο Υπουργός να ανατέθει απόρριτες συμβάσεις σε όποιον θέλει και να καταστρέφονται, μάλιστα, όπως λέει και η νομοθεσία, αν θυμάμαι καλά, τα έγγραφα εντός 6 ποινών. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλέγμα αδιαφάνειας και μια επέλαξη του κομματικού κράτους
πάνω στο δημόσιο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η απόφαση. Δηλαδή έχουμε μια απόφαση που βγήκε στις 11 Ιουνίου και ταυτόχρονα έχουμε ένα νόμο από το 2016, το 43-69, για το Εθνικό Μητρό και την αξιοκρατία στη διοίκηση. Αυτός ο νόμος προσδιορίζει με ποιο τρόπο θα γίνουν οι κρίσεις. Με προσόντα, με αξιολόγηση, με μοριοδότηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν τηρήθηκε. Με δύο αποφάσεις, μία φορά τις Φιντές, η άλλη θυματάρχης, δηλαδή αυτή πήρα και θυματάρχης, ήρθε τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παρακάμψει τον νόμο επικαλούμενο, προσέξτε, τον κορονοϊό και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει σχηματίσει και την εικόνα που έχει σχηματίσει για τους διοικητές όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς αδιαφανής η διαδικασία όπου έγιναν επιλογές στη βάση κυρίως της κομματικής ιδιότητας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που έχουν διοριστεί ή τοποθετηθεί για την ακρίβεια στις θέσεις αυτές είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και χαρακτηριστικά σκληρά κομματικά και πολλοί από αυτούς είναι και συνδικαλιστές ή εκλεγμένοι σε θέσεις με πηδάκι. Παράδειξη λέει τη συνδικαλιστική στον φορέα των σοβολογιστικών καταστημάτων. Άρα μιλάμε για ένα θλιβερό πλέγμα αδιαφάνειας που στραγγαλίζει, κυρία Σταύρου, δυστυχώς, τους ανθρώπους με προσόντα. Άρα ουσιαστικά μια διαδικασία για να τακτοποιήσουμε τα δικά μας παιδιά, κύριε Σκανδάμη. Ναι, νομίζω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια επέλαση του κομματικού κράτους σε όλες τις διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο, η οποία εκτιλήσεται και δεν αφορά μόνο τα καταστήματα κράτησης, είναι προφανώς ότι έχουν προηγηθεί άλλες τοποθετήσεις άλλους τομείς και θα ακολουθήσουν και άλλες τοποθετήσεις άλλους τομείς. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά δεν υπάρχει καμία ελπίδα μέσα από την ιδέα δημοκρατία, μέσα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την αίσθηση ότι ο ήλιος λάμπει τελικά για όλους τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει αυτό. Και στο κατάστημα κράτησης των Ιωαννίνων και αλλού έγιναν τοποθετήσεις. Δεν έχω εικόνα του νέου διευθυντή που τοποθετείται. Έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα και λόγω συνεργασίας ως Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κυρία Αγαπητού την Έλενα. Μια προσωπικότητα στιβαρή και με πάρα πολλά προσόντα. Αυτή είναι η εικόνα που είχαμε ήδη από το 2010, όταν με αξιολογικό τρόπο τότε η κυβέρνηση του Πασόκ ήταν κρίσης, όχι τοποθετήσεις στη βάση των επιθυμιών, κρίσης. Όπου υπήρχαν άνθρωποι, μεταξύ αυτών η κυρία Αγαπητού, με πτυχίο, με μεταπτυχιακά, με πάρα πολλά προσόντα. Και η εικόνα της συνεργασίας που είχαμε τη συγκεκριμένη κυρία είναι ότι πρόκειται για ένα εκλεκτό άνθρωπο που καταλαβαίνει τα θέματα ασφαλείας της φυλακής, τα διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά και ταυτόχρονα καταλαβαίνει άριστα και τα άλλα θέματα των αναγκών των κρατουμένων, δηλαδή τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στις φυλακές. Γι' αυτό υπάρχει και πάρα πολύ σωστές πρωτοβουλίες και στην κατεύθυνση της κατάρτισης των κρατουμένων και στην κατεύθυνση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μες στη φυλακή, αλλά και την υποστήριξη των λειτουργικών θεμάτων ασφάλειας και υγείας. Καταλαβαίνω ότι το επόμενο διάστημα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί, γιατί αυτό έχει παράγει τελικά σε όλο το συγκρονιστικό κόσμο, δηλαδή στα καταστήματα κράτησης, στους διευθυντές μας, στους αλληλεπίλεπτες, θα προσήγουν και δικαστικά ενάντια σε αυτές τις αυθαίρετες αποφάσεις που έλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που τελικά βλέπετε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστοσύνη στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κατέχουν αυτές τις θέσεις πρέπει να παράγουν εμπιστοσύνη στην κοινωνία και όλα γίνονται καλά. Και αυτή η εμπιστοσύνη πλονίζεται, διαλύεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Σκανδάμη, χωρίς σίγουρα να θέλω να γίνω μάντης ή να γίνουμε, αν θέλετε, μέσα από τη συζήτησή μας μάντες κακών και χωρίς να θέλουμε να προκαταβάλουμε, αν θέλετε, και για το έργο που μπορούν να επιτελέσουν οι καινούργοι διευθυντές. Το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί μέχρι τώρα και έτσι όπως προβλέπει ο νόμος, ενέχει κινδύνους για ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να βελτιώσουμε, που προσπαθούμε να βελτιώσουμε, αν θέλετε, σε όλα τα επίπεδα την κατάσταση που επικρατούσε και μια κατάσταση για την οποία, αν θέλετε, και ως περιοχή αλλά και ως χώρα έχουμε καταδικαστεί από ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πάρα πολύ καλά το βάζετε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι κρίσεις που γίνονται να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια. Άρα έρχεται. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα προφανώς στη συζήτησή μας με τον κύριο Σκανδάμη. Θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε έτσι μέχρι να δώσω λίγο χρόνο ουσιαστικά στους συναδέρφους για να επιστρέψουμε κιόλας. Να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό στην περιοχή της Άρτας και έχουμε την σύλληψη ουσιαστικά 6 μεδαπών κατηγορούμενων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απλής, επικίνδυνης και βαριάς σωματικής βλάβης, βίας κατά αστυνομικών, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας, διατάρξης ησυχίας και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα
ναρκωτικά. Σήμερα από αστυνομικούς λοιπόν της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Σάρτας, 6 μεδαπείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απλής, επικίνδυνης και βαριάς σωματικής βλάβης, βίας κατά υπαλλήλων, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξης ησυχίας και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ειδικότερα τις πρωινές ώρες, τα ξημερώματα, ουσιαστικά Κυριακής προς Δευτέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας, οι συγκεκριμένοι ημεδαποί επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Σάρτας, ύστερα από αστυνομικό έλεγχο που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Από την συγκεκριμένη επίθεση τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάρτας, όπου νοσηλεύονται, ενώ επιπρόσθετα προκλήθηκαν φθορές σε ένα υπηρεσιακό όχημα. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην πόλη της Σάρτας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Στο πλαίσιο ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα σπίτια 2 εκ των συλληφθέντων μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης. Οι συλληφθέντες επρόκειτο να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα της Σάρτας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το περιστατικό που είχαμε τα ξημερώματα στην περιοχή της Σάρτας. Οπότε δώσαμε και το χρόνο έτσι για να έχουμε εκ νέου την σύνδεση με τον κύριο Σκανδάμη, να επανέλθουμε έτσι για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, έχω τη δυνατότητα να σας ακούω και πάλι και να σας βλέπω. Ελπίζω η τεχνολογία να μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση. Το ελπίζω και εγώ. Λοιπόν, συζητούσαμε λοιπόν το εάν και κατά πόσον το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία αυτή ενέχει κινδύνους για το αύριο στα καταστήματα κράτησης και επ' αυτού τοποθετούσασταν ουσιαστικά. Η τεχνολογία μάλλον δεν θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Σκανδάμη. Για κάποιο λόγο έτσι, πάντα υπάρχουν και αυτά σε σχέση με το σήμα. Λοιπόν, να πω και μια ακόμη είδηση αναφορικά με τα κρούσματα του κορονοϊού στην χώρα μας με βάση την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε 13 νέα περιστατικά κορονοϊού στην χώρα μας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό απολογισμό σε 3.134 κρούσματα και έχουμε και έναν επιπλέον θάνατο. Εκ των περιστατικών λοιπόν το 55,2% είναι άνδρες, 697 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1.781 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Επιπλέον 13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, η διάμεση ηλικία τους είναι τα 74 έτη, 4 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, το 69,2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 184 συνολικά θανάτους στην χώρα μας. 56 γυναίκες εξ αυτών, οι υπόλοιποι είναι άνδρες, η διάμεση ηλικία θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 76 έτη και το 95,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ηλικία 70 ετών και άνω. Τώρα, να πούμε ότι επειδή ακριβώς υπάρχει έντονη ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα του κορονοϊού στην χώρα μας, σίγουρα αυτό που απαιτείται και όπως τονίζουν και επειδή θα έχουμε έτσι και άνοιγμα ουσιαστικά τις επόμενες ημέρες των συνόρων μας, έχουμε και τους πρώτους έτσι, τουρίστες από χώρες του εξωτερικού να φτάνουν στην χώρα μας, θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σίγουρα να τηρούμε απαρέγκλητα όλους τους κανόνες και τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Μπορεί σε επίπεδο χώρας λοιπόν να έχει γίνει η υποδοχή των πρώτων πτήσεων από το εξωτερικό, σηματοδοτώντας το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου για την Βόρεια Ελλάδα. Στα παράλια της Ηπείρου παραμένει έντονος ο προβληματισμός και το μούδιασμα στον τουριστικό κλάδο για το πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Το κλείσιμο της σκανδιναβικής αγοράς λόγω της πανδημίας έχει φέρει σε δυσχερή θέση περιοχές όπως την Θεσπρωτεία, οι οποίες και προσδοκούσαν μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα από αυτές τις χώρες.
Έχοντας χάσει ήδη 1,5 μήνα από την φετινή τουριστική σεζόν, οι άνθρωποι του τουρισμού και του επιχειρηματικού κόσμου στην περιοχή της Θεσπρωτείας προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και κυρίως να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Την διάχυτη αισιοδοξία και τα ενθαρρυντικά μηνύματα στις αρχές της χρονιάς για τη φετινή τουριστική σεζόν, που αναμενόταν πάρα πολύ καλή, διαδέχτηκε λόγω της πανδημίας, το lockdown και εν συνεχεία η σταδιακή επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια περιφερειακή ενότητα που ο τουρισμός είναι από τους σημαντικούς. Η δυτική πύλη εισόδου της χώρας παρέμεινε αποκλεισμένη με το πλήγμα να είναι μεγάλο σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας Αλέξανδρο Πάσχο και με τους επιχειρηματίες της περιοχής να ατενίζουν με προβληματισμό και μούδιασμα τους επόμενους μήνες. Όσο δε μάλλον όταν οι σκανδιναβικές χώρες ήταν μία από τις αγορές στόχους για την προσέλκυση επισκεπτών, στην οποία πλέον δεν μπορούν να προσβλέπουν. Θα λείψουν χρήματα από την αγορά και αυτό θα το δούμε από το φθινόπωρο, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο κ. Πάσχο. Σίγουρα είναι μια φωνιά με ιδιαιτερότητες. Εμείς μέσα από αυτές τις δουλειές προσπαθούμε να αποκομίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Ήδη έχουμε ετοιμαστεί και τα δικαιωμένα δωμάτια και τα ξενοδοχεία τα που λειτουργούν εποχιακά, αλλά και τα δουλειά μας λειτουργίες έχουμε ανοίξει. Αλλά και η εστίαση, δεν μιλάω για τα παράλια, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμαστεί, προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Τα μηνύματα τα οποία είχαμε, μάλλον πρώτο κορονοϊού, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα και από όλες τις χώρες, και από σκανδιναβικές χώρες και από τις χώρες των Βαλκανίων. Δυστυχώς αυτό μας έφερε πίσω. Θεωρώ ότι σήμερα, από ό,τι μιλάμε, ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται τα δύο πρώτα λεωφορεία εξέρευων στην περιοχή μας. Οι Δανείοι με τους Δανείους με τους Σκανδιναβούς μάλλον έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί εκεί ισχύει το 7 μέτρα του κορονοϊού σε αυτές τις χώρες, ειδικά στη Σουηδία. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά και θα το παλέψουμε να σώσουμε όσο δεν είναι περισσότερο για να μπορούμε να βλέψουμε τον χρόνο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ό,τι θα γίνει έγινε, ήταν γενικότερο. Είναι γενικότερη κατάσταση, είναι μόνο στην Νίκη, στην Εσπρωτεία, στην Ήπειρο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το γεγονός ότι βγήκαμε όμως λιγότερο αλόδικοι από όχι αλόδικοι, λιγότερο αλόδικοι από αυτή την κατάσταση, την γενική που περάσαμε, νομίζω ότι μας γίνει έχουμε ένα παραπάνω λόγο να μας έχουμε ένα λόγο παραπάνω να μας επισκεφτούν οι ξένοι. Ναι, για εμάς όσο εμείς ήμασταν στην Αξασπρότη, ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονομία της Αξασπρότης ασχολείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στον τουρισμό και η Ιταλία είναι κάπου. Οπότε ο τουρισμός για εμάς είναι το υπαρχόν ένας οικονομικός πλευρός της περιοχής. Σίγουρα το κλείσιμο των σειρών μας έκανε μεγάλη ζημιά. Δεν το συζητάμε. Γιατί θα το δούμε βέβαια από 1η Ιουλίου, αλλά χάθηκε Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, για να ξέρετε κάτι, ότι εδώ και κάποια χρόνια, μια πενταετία τουλάχιστον, είχαμε ξεκινήσει η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Μάιο. Mm-hmm. Δεν ξεκινάγαμε Ιούλιο, Αύγουστο όπως τα παλιότερα, έχουμε με εκείνη την τουριστική περίοδο, οπότε εμείς χάσαμε τώρα και το Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι ένα περίοδο το οποίο θα το δούμε σίγουρα το χειμώνα αυτό, έτσι. Γιατί αυτά τα χρήματα θα λείψουν. Από την αγορά γενικότερα. Στις προθέσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας είναι να γίνει επανεξέταση των πλάνων και των κινήσεων των επαγγελματιών της περιοχής προς τις αγορές χωρών της Ευρώπης. Πρέπει να ανοίγουμε πόρτες και όχι να κλείνουμε, τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας, φέρνοντας για μία ακόμη φορά το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών, στις οποίες έχει επέσει το μεγάλο βάρος του ενδιαφέροντος και πλέον, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες με το κλείσιμο αυτής της αγοράς, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα δούμε φέτος, το Σεπτέμβριο πάλι θα με τους φορείς, με τους φορείς της περιοχής, με τους συλλόγους, με το ξενοδόχων, των δικαιωμένων δωματίων κτλ. Θα μαζευτούμε και θα δούμε πού πρέπει να ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε. Βέβαια, μέσα από αυτό θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε και μερικά άλλα πράγματα με διαφορετική όψη. Δεν πρέπει να στεκόμαστε ποτέ ότι έχουμε αυτήν την αγορά, θα βρήκαμε και τέλος. Βλέπετε τι έγινε τώρα. Η περιοχή μας είχε τους Σκανδιναβούς. Έκλεισε η αγορά αυτή. Δεν έχουμε κάτι έτοιμη, άλλη αγορά έτοιμη για να απευθυνθούμε. Καλό είναι
να ανοίγουμε πόρτες και όχι να κλείνουμε. Και εμείς αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό, να ανοίγουμε πόρτες. Και από το χειμώνα σας πληροφορώ ότι θα το επιδείξουμε ακόμη πιο πολύ, να στοχεύσουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης βασικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, για τη συζήτηση έτσι και τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην αντιπολίτευση αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει σε επίπεδο διευθυντών και αρχιφυλάκων στα καταστήματα κράτης ολόκληρης της χώρας αλλά και στην πόλη των Ιωνίων. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, να σας δώσω κατευθείαν το λόγο να πείτε αυτό που θέλετε, τουλάχιστον να προλάβετε. Ναι, καλά το λέτε, γιατί ο δαίμονας της τεχνολογίας δεν μας αφήνει να μιλήσει. Έτσι, δεν έτσι. Πιστεύω ότι είναι δάκτυλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω. Ωραία τότε. Έλεγα το εξής λοιπόν, ότι αυτές οι κρίσεις αποδεικνύουν με τον τρόπο που έγιναν, ότι τοποθετήσει για την ακρίβεια, ότι συντηρούν ένα σύστημα διαφάνειας, το οποίο ανήκει σε άλλες εποχές. Τότε που διορίζονταν οι υπάλληλοι χωρίς κανένα κριτήριο παρά μόνο την κομματική του ταυτότητα. Είναι ανεπίτρεπτο για τη Νέα Δημοκρατία που βγήκε με σημαία της στην διαφάνεια στο δημόσιο βίο και την αξιοκρατία να έρχεται να υπονομεύσει όλο αυτό το αφήγημα και να δίνει κάθε μέρα νέες αφορμές για το γεγονός αυτό, δηλαδή της υποχώρησης, της διαφάνειας στο δημόσιο χώρο. Γιατί αυτό αποτελούν αυτές οι κρίσεις, είναι μια ντροπή, εθνική ντροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχουν συντελεστεί. Διευθυντές και αρχιφύλακες οι οποίοι τοποθετούνται με μόνο κριτήριο τις επιθυμίες της διοίκησης και όχι την αξιοκρατική διαδικασία που επιβάλλει η νομοθεσία του 2016 που καθορίζει την προσυντοποίηση, μοριοδότηση, αξιολόγηση των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης. Αυτό αποτελεί ένα κόλαφο και μια συντριβή και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσόντα και δεν μπορούν να καταλάβουν θέσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πολιτικό ζήτημα και είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της. Μάλιστα. Και είπατε νωρίτερα ότι αναμένεται να υπάρξουν και προσφυγές αυτών των ανθρώπων επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ουσιαστικά, κύριε Σκανδάμη. Δεν ξέρω έτσι και με την εμπειρία σας και ως νομικός, αν θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα αυτού του είδους οι προσφυγές. Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, που ξέρετε, έχουν μια ανεξάρτητη κρίση και κάθε φορά έχουν ειδικά σκεπτικά. Εδώ πέρα, ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο διαγνώσω και ως νομικός, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρή, όχι ισχυρή, δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τον τρόπο που έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές των συγκεκριμένων προσώπων. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα έλλειψης αιτιολόγησης των συγκεκριμένων αποφάσεων, το οποίο φυσικά θα κριθεί για όσους θελήσουν να προσφύγουν και αν θελήσουν να προσφύγουν, δικαστικά και μόνο. Αυτό που πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση να κάνει είναι το να σταματήσει τέτοιες αθέμητες αδιαφανείς πρακτικές, να επανέλθει στην οδό της νομιμότητας και να κάνει άμεσα αξιολογικές κρίσεις όπως πρέπει και εφαρμόζοντας τον νόμο. Οτιδήποτε άλλο είναι στο παρελθόν και καταδικαστεί οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σκανδάμη, για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα μελλοντικά να τα ξαναπούμε για τα ζητήματα που αφορούν συνολικότερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί και εκεί σίγουρα θα πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά. Καλά το λέτε. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, ένα σύντομο σχόλιο. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναπαράγει ένα μοντέλο, το λεγόμενο νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη είναι ένα μοντέλο ρεπουμπλικανικό. Νέο φιλελεύθερο, το οποίο εξαφανίζει από το δημόσιο χώρο τους ανθρώπους που έχουν φωνή. Δεν είναι κόντρα στην ανομία και στην αταξία όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουν. Είναι ουσιαστικά απέναντι στο κράτος δικαίου. Εμείς ζητάμε μια λειτουργική αστυνομία. Μην ξεχνάτε, το Πασόκ είναι αυτό που έδωσε φωνή στον αστυνομικό, στον Έλληνα αστυνομικό, που εκδημοκράτησε τα σώματα ασφαλείας, που δημιούργησε τον συνδικαλισμό, τον δημοκρατικό μέσα στην Ελλάδα που δεν υπήρχε ποτέ. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια δημοκρατική αστυνομία και κοντά σε αυτό που ο τίτλος του Υπουργείου λέει, δηλαδή στην προστασία του πολίτη. Οτιδήποτε άλλο δεν το επιθυμούμε και είμαστε απέναντί του. Πάντως φαντάζομαι ότι σας προβληματίζει και το γεγονός ότι ηγείται αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις κόλπους του Πασόκ, κύριε Σκανδάμη. Ανοίγετε πάρα πολλά θέματα. Κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε δώσει τις εξετάσεις του τότε ως υπουργός του Πασόκ σε μια κυβέρνηση δημοκρατική που εφάρμοζε δημοκρατικές πολιτικές. Mm. Τώρα εγκατέλειψε ο κύριος Χρυσοχοΐδης τον παλιό του ρόλο, έχει υποδηθεί μια δημοκρατία πια, δεν είναι σαν δημοκράτης, και εφαρμόζει σχεδές, δεξιές, νεοφιλελεύθερες, αυταρχικές πολιτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για μία ακόμη φορά. Καταφέραμε. Αυτή τη φορά, τρίτη δεν ήταν η φαρμακερή, ήταν η τυχερή για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σκανδάμη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ από τα Γιάννενα. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται πλέον μετά και την ψήφιση του νόμου για την παιδεία και το Λύκειο της Ζωσιμαίας. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, μαθητές της ευρύτερης περιοχής του σχολείου θα κατανεμηθούν και σε άλλες σχολικές μονάδες, ενώ και αλλαγές υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών. Χωροταξικές ανακατατάξεις φέρνει η προτυποποίηση του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής που θα λειτουργεί ως πρότυπο από τη νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές του ΓΕΛ θα κατανεμηθούν στα υπόλοιπα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ για την επόμενη σχολική χρονιά πιθανότατα να απαιτηθεί να επανασχεδιαστεί ο χάρτης, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα η άνεση χρόνου, με δεδομένο ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου Κωνσταντίνος Καμπουράκης με αφορμή την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία. Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα. Κάθε φορά που γίνεται μία ενέργεια υπάρχουν και οι παρενέργειες. Θα πρέπει ένας αριθμός μαθητών που μένουν στην περιοχή γύρω από το πρότυπο πλέον Λύκειο να εγγραφούν στα όμορα σχολεία. Επίσης με τους εκπαιδευτικούς, βεβαίως και εκεί το γνωρίζετε και εσείς, έγιναν και διάφορες παραστάσεις διαμαρτυρίας. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους υπηρετούντες στο πρότυπο Λύκειο, εφόσον κάνουν αίτηση, να παραμείνουν για 2 χρόνια σε αυτό το σχολείο και μετά τα 2 χρόνια, μετά από αξιολόγηση, να συνεχίσουν την παραμονή τους σε αυτό το σχολείο. Δεν, όπως είπα και πριν, δεν είναι δυνατόν κάτι να γίνει και να μην υπάρχουν, ας πούμε, και διαταραχές και συνέπειες ή παρενέργειες. Νομίζω ότι θα το καλύψουν αυτό το σχολείο ζήτημα και εγώ θα πρότεινα, ας πούμε, φέτος δεν προλαβαίνουμε, αλλά για την μεθεπόμενη χρονιά, ας πούμε, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ιωαννίνων να ξαναδεί τη χωροταξική κατανομή. Δεν προλαβαίνουμε φέτος, όπως ξέρετε οι εγγραφές είναι σε εξέλιξη, αλλά καλό είναι να το δει ούτως ώστε να έχουμε μια πιο σωστή και πιο δίκαιη κατανομή των μαθητών σε άλλα λύκεια. Υπάρχουν λύκεια τα οποία είναι υπερφορτωμένα και κάποια άλλα λύκεια τα οποία έχουν ακόμα δυνατότητα να δεχθούν και άλλους μαθητές. Η υποβολή των αιτήσεων για τα 2 πειραματικά δημοτικά σχολεία των Ιωαννίνων, καθώς και για το πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο, γίνεται ηλεκτρονικά από τις 12 έως τις 20 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση για τα πειραματικά σχολεία, ενώ στις 29 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, στο πρότυπο λύκειο εισάγονται απευθείας χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του πειραματικού γυμνασίου, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Καμπουράκης, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν και νέες θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από μαθητές που επιθυμούν να συμμετάχουν στις εξετάσεις, εφόσον βέβαια έχουν κάνει την ηλεκτρονική τους αίτηση. Οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις από 12 έως 20 για την εισαγωγή των παιδιών τους στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία. Εμείς υπενθυμίζω ότι έχουμε 2 πειραματικά δημοτικά, έχουμε 1 πρότυπο γυμνάσιο και με το νέο διδακτικό έτος θα λειτουργήσει και το πρότυπο λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής. Λοιπόν, από 12 μέχρι 20 υποβάλλουν οι γονείς ηλεκτρονικά τις αιτήσεις. Στην ιστοσελίδα της περιφέρειας θα βρουν τη διεύθυνση που μπορούν αμέσως να μπουν και να βρουν την αίτηση και να την συμπληρώσουν. Στις 25 του μήνα θα γίνει η κλήρωση για τα πειραματικά σχολεία. Υπενθυμίζω ότι για την εγγραφή των παιδιών στα πειραματικά σχολεία γίνεται κλήρωση. Και στις 29 θα γίνουν οι εξετάσεις
για την εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών μας στο πρότυπο γυμνάσιο και στο πρότυπο λύκειο. Να διευκρινίσω το εξής, ότι επειδή με βάση τον πρόσφατα ψηφιστέντα νόμο, το πρότυπο γυμνάσιο και το πρότυπο λύκειο είναι συνδεδεμένα, συνεπώς οι μαθητές από το πρότυπο γυμνάσιο θα εγγραφούν αυτόματα στο πρότυπο λύκειο, όμως επειδή μπορεί να υπάρξουν κενές θέσεις, θα πρέπει όσοι θέλουν να καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις για το πρότυπο λύκειο να συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τα πρότυπα λύκεια και κυρίως την ίδρυση του πρότυπου λυκείου της Ζωσιμαίας. Λοιπόν, θα πάμε σε μία ακόμη συζήτηση που αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαμε έτσι μία συνέντευξη τύπου από πλευράς του διοικητή, του κυρίου Βασίλη Τσίκαρη, αναφορικά με δύο σημαντικά έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει, ζητώντας τότε και ο κύριος Τσίκαρης την συνδρομή όλων των αρμοδίων προκειμένου να τρέξουν. Ένα εξ αυτών αφορούσε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ωστόσο, φαίνεται πως έχουμε κάποιες καταγγελίες προς το ελεγκτικό συνέδριο για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου έργου και βέβαια μία απάντηση ουσιαστικά από πλευράς της διοίκησης και του κυρίου Τσίκαρη για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Τσίκαρη. Καλησπέρα, κύριε Τσίκαρη. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Η αλήθεια, όπως σας έλεγα... Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί σίγουρα υπό κανονικές συνθήκες η θητεία σας έχει και δεν έχει λήξει, κύριε Τσίκαρη, είναι η αλήθεια. Παραμένετε στη θέση σας, το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένετε στη θέση σας μέχρι να αναλάβει η νέα διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οπότε εξακολουθείτε και έχετε τα ηνία του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Ηπείρου. Κάπως έτσι είναι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Η θητεία έχει πραγματικά λήξει. Και η δίμηνη παράταση που είχε δοθεί μέσω άλλης απόφασης. Βέβαια υπήρχε μια διάταξη σε έναν άσχετο νόμο, η οποία διάταξη έλεγε ότι η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων παρατείνεται αυτοδίκαια έως την ανάληψη των καθηκόντων των νέων οριστέντων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών, και έτσι προφανώς παραμένουμε στη θέση μας μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από αυτούς τους νέους διοικητές. Βέβαια υπήρχε και η θεσμική δυνατότητα αναπλήρωσης της διοίκησης με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, κάτι που έγινε σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχει δηλαδή η συγκεκριμένη διάταξη. Να έρθουμε τώρα στο προκείμενο. Να έρθουμε στο προκείμενο, γιατί κύριε Τσίκαρη, έρχεται αυτή η καταγγελία ουσιαστικά λίγες μέρες αφού εσείς κάνατε μία έκκληση να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα γραφειοκρατίας που υπήρχαν και που εμπόδισαν ουσιαστικά αυτό το σημαντικό, όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έργο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εσείς ζητούσατε να προχωρήσει, έρχεται αυτή τη στιγμή μία καταγγελία προς το ελεγκτικό συνέδριο. Τελικά ενεργήσατε ως διοίκηση με βάση τη σχετική νομοθεσία ή όχι? Απόλυτα. Απόλυτα νόμιμα. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη καταγγελία. Οι ίδιοι είχαν κάνει καταγγελίες ακόμα από τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη, πριν ακόμα προχωρήσουμε στην προκήρυξη της συγκεκριμένης δράσης ενεργειακής αναβάθμισης. Και δεν υπήρξαν οι μόνες καταγγελίες. Καταγγελίες υπήρξαν από πολλούς συλλόγους μηχανικών, κατά την άποψή μου, με έναν τρόπο υπερασπίζοντας τεχνιακά συμφέροντα που ξεπερνάνε τα όρια του καλώς νοούμενου συμφέροντος. Όλες αυτές τις καταγγελίες τις αντιμετωπίσαμε σε νοσοκομείο. Και απέναντι σε φορείς μηχανικών και ούτω καθεξής. Συγγνώμη. Λοιπόν... και απέναντι στις υπηρεσίες που
Και ένα διάστημα αμφιταγωγητεύτηκαν. Εδώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είχε βγει η προκήρυξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων. Είχαν υποβληθεί, είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και είχαν ενταχθεί 18, αν θυμάμαι καλά, νοσοκομεία για την ενεργειακή αναβάθμιση. Είχε βγει η απόφαση, η ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το σκέλος δηλαδή που αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Συνεπώς είχε ολοκληρωθεί από αυτή τη σκοπιά και εκεί είχαν υποβληθεί τεχνικά δελτία, όπου τα διάφορα υποέργα και οι διάφορες δράσεις που προβλεπόταν στα νοσοκομεία, κυρίως τα περισσότερα νοσοκομεία, τα προσδιόριζαν ως έργα, ως προμήθεια και εγκατάσταση. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Τα LED, αντικατάσταση των φωτιστικών με LED. Λοιπόν, για να προσδιορίσει κάποιος αν είναι έργο ή προμήθεια και εγκατάσταση, που έχει σημαντική διαφορά στο τι προβλέπει το ένα και το άλλο, έτσι, και βασικό κριτήριο είναι ποιο είναι πιο κοστοβόρο. Είναι η προμήθεια ή η εγκατάσταση. Και αυτό στο βαθμό που δεν υπάρχουν, υπάρχει και υπόθεση το αν υπάρχουν μελέτες. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι άλλωστε αυτά θα πω και στη συνέχεια, τα έχουμε απαντήσει ένα προς ένα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, όπου και εκεί προσφύγανε σύλλογοι, πανελλήνιοι σύλλογοι μηχανικών, προσπαθώντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία υλοποίησης ενεργειακής αναβάθμισης. Απαντήσαμε και εκεί. Κερδίσαμε μέχρι τώρα όλες τις προσφυγές και έχουμε απαντήσει σε όλες τις καταγγελίες. Δεν υπάρχει καμία προσφυγή και στην ανεξάρτητη αρχή προδικαστικών προσφυγών που έχουν γίνει και εκεί κάποιες προσφυγές και αυτές στο νοσοκομείο τις κέρδισε. Άρα δεν μπαίνει θέμα νομιμότητας καμία, και μάλιστα σε μια ανάρτησή μου στην προσωπική μου ιστοσελίδα δίνω, γιατί φροντίσαμε ως νοσοκομείο, αποφεύγοντας όλες αυτές τις καταγγελίες, να δώσουμε στη δημοσιότητα, να αναρτήσουμε στη διάβια μια ολοκληρωμένη απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ενιαία αρχή, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, όπου εκεί απαντιόνται βήμα προς βήμα όλα τα σημεία και όλα τα ερωτηματικά που τίθενται σε σχέση με τα υποέργα που έρχεται να υλοποιήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη δράση της ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, που δεν είχε κανένα λόγο, το ξανατονίζω, οι υπηρεσίες, η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δεν είχε κανένα λόγο να παρέμβει στη φάση μετά την ένταξη του έργου και να ζητά τεχνικά, να υποβληθούν ξανά τεχνικά δελτία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να απενταχθούν τα έργα από το ΕΣΠΑ και να ξαναυποβληθούν πάλι από την αρχή οι διαδικασίες. Εμείς ως νοσοκομείο αρνηθήκαμε να το κάνουμε αυτό. Και αρνηθήκαμε τεκμηριωμένα απέναντι σε αυτό. Και προχωρήσαμε τη διαδικασία, αφού δεν υπήρχε απόφαση απένταξης του έργου, προχωρήσαμε και με τη διαχειριστική αρχή, και εκεί χρειάστηκε να συγκρουστούμε, συγκρουστήκαμε και πείσαμε, αναγκάσαμε να ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία. Οι τεχνικές υπηρεσίες, οι διάφορες και σε διάφορα επίπεδα, πιεστήκαν από τέτοιους συλλόγους μηχανικών, προκειμένου να μετατρέψουν τα έργα από προμήθεια και εγκατάσταση σε έργα. Και τι σημαίνει αυτό στην ουσία? Σημαίνει ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο νοσοκομείο με τέτοια μετατροπή. Γιατί η μετατροπή από τη μια κατηγορία στην άλλη σημαίνει ότι πρέπει να προβλέψεις 24%, νομίζω είναι, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, της 100 του προϋπολογισμού πρέπει να αποτελεί εργολαβικό κέρδος. Πρέπει να προβλέπει απρόβλεπτα μέσα ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι από τον προϋπολογισμό αυτό γύρω στο 40% θα έπρεπε να πάει για έναν αέρα των μηχανικών. Λοιπόν, που αυτό
σημαίνει ότι κάποιο από το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν μπορούσε να υλοποιηθεί λόγω προϋπολογισμού. Έπρεπε να περικόψουμε φυσικό αντικείμενο. Αν όμως περικόψει κάποιος φυσικό αντικείμενο, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πιάσει το στόχο του προγράμματος που λέει ενεργειακή αναβάθμιση κατά 2 βαθμίδες, άρα στην ουσία δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτό. Σας είπα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ένα έγγραφο που έχει τώρα από το Υπουργείο Καταγγέλων στο ελεκτικό συνέδριο, που δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτή τη φάση το ελεκτικό συνέδριο να κάνει τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες αρχές που κάνουν. Λοιπόν, αλλά και εκεί να υπάρχει αρμοδιότητα, είναι σαφή τα πράγματα. Το έχουμε τεκμηριωμένο, δεμένο, νομικά, θεσμικά, από κάθε πλευρά το έργο. Γι' αυτό και προχωράει. Είναι το μόνο νοσοκομείο προχωράει ένα τέτοιο έργο. Από τα υπόλοιπα 18 δεν προχωράει κανείς, γιατί εμπλακήκανε σε αυτή τη διαδικασία μετατροπής των τεχνικών δελτίων και στην ουσία δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιήσουν έργο. Δεν έχει προχωρήσει κανένα και σε κανένα επίπεδο. Εγώ ζήτησα συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων και τι θέλουμε ακόμα, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά το νοσοκομείο. Προφανώς, αν μας έρθει οποιοδήποτε έγγραφο, οποιαδήποτε καταγγελία από αρχή που έχει αρμοδιότητα να παρεύει, θα απαντήσουμε. Έχουμε όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα τέτοιου. Σήμερα απλώς να πω ότι επειδή πριν 3-4 την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είχα αναφερθεί και ζήτησα τη βοήθεια, γιατί η γραφειοκρατία γενικώς βάζει εμπόδια. Ξεπεράσαμε τέτοια προβλήματα για την ενεργειακή αναβάθμιση και πλέον προχωράει η διαδικασία πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, σε 10 μέρες, έτσι θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση και να υλοποιούμε υποέργα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν πρόκειται να μας σταματήσουν ούτε να μας φοβήσουν αυτού του είδους οι απειλές και οι καταγγελίες. Είναι καταγγελίες που δεν στέκουν πουθενά. Πάω τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η εγκατάσταση υγραερίου. Αύριο μεθαύριο το πολύ, έτσι θα αποστείλουμε ως νοσοκομείο επιστολή προς όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που υπάρχουν σήμερα, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουμε να σκύψουν πάνω σε ένα πρόβλημα γραφειοκρατικό που αφορά την εγκατάσταση των δεξαμενών υγραερίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και αυτό γιατί υπάρχουν 2 οδηγίες για το οικιακό και για το βιοτεχνικό, βιομηχανικό, επαγγελματικό υγραέριο. Δυστυχώς τα νοσοκομεία και τα μεγάλα ξενοδοχεία δεν εντάσσονται σε κανέναν από τα 2. Οι υπηρεσίες πυροσβεστικοί, κατά κύριο λόγο, γιατί αν δώσει την άδεια η πυροσβεστική, τότε η πολυοδομία δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, εντάσσουν το νοσοκομείο στον οικιακή κρίση. Αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Και εδώ να σημειώσω ότι έχουμε πάρει γι' αυτό την άδεια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 200 κυβικά υγραερίου στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική μας λέει ότι επιτρέπεται μόνο τα 100. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια θεσμική παρέμβαση, είτε μια εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να διευκρινίσει το ζήτημα, για να μην φοβούνται και οι υπάλληλοι να πάρουν την ανάλογη ευθύνη, είτε μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα λύνει οριστικά το ζήτημα, το που εντάσσονται αυτού του επίπεδου και του μεγέθους νοσοκομεία, ξενοδοχεία, έτσι κάποιοι που δεν προβλέπονται στις οδηγίες μέχρι τώρα. Και αυτό λοιπόν θέλουμε τη στήριξη, γιατί μιλάμε για ένα όφελος πάνω από 700.000 το χρόνο, μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα θετικό στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, όταν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο ξοδεύει 2,5 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, δηλαδή ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές πετρελαίου, και αντιλαμβάνεστε ότι και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει
και αυτό τη σημασία του. Συν το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια έχουμε εγκαταστήσει τους ατμολεύτες, μια επίσης μεγάλη επένδυση, γύρω στους 600.000 ευρώ, οι οποίοι προβλεπότανε, γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός συνολικά, και προβλέπεται να λειτουργούν με υγραέλιο. Μπορούν να λειτουργήσουν και με πετρέλαιο, μόνο που τότε οι φθορές θα είναι πολύ σημαντικές και η απόσβεση και τα προβλήματα που θα βγάλουν οι ατμολεύτες θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη βοήθεια όποιανού μπορεί να βοηθήσει. Είτε είναι θεσμικός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι δήμαρχος, είναι πρόσδεκτη η βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα, γιατί για το υγραέριο οι υπηρεσίες έχουν από το 2014 που παλεύουν με διαγωνισμούς για να μπορέσουν να έχουμε ανάδοχο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδοχο και το μπλοκάρουμε με αυτό το πρόβλημα. Κύριε Τσίκαλη, να επιστρέψω στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί ένα από τα επιχειρήματα των καταγγελόντων ουσιαστικά επί προσελεκτικό συνέδριο λέει ότι αυτό το βάφτισμα των έργων σε προμήθειες ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα να εκτελούνται τέτοιου είδους έργα από εμπόρους προμηθευτές και όχι από πιστοποιημένες και ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως ο νόμος ορίζει. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κάτι το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να οδηγήσει στο να σκοντάψει το έργο, κύριε Τσίκαρη? Είστε σίγουροι ότι γιατί το έχετε? Υπάρχουν σαφή κριτήρια ποιο είναι έργο και ποιο είναι προμήθεια και εγκατάσταση. Είπα ένα-δυο στην αρχή. Δηλαδή, αν η προμήθεια των φωτιστικών LED είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, το κόστος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την εγκατάσταση. Λοιπόν, γιατί η εγκατάσταση χρειάζεται πραγματικά έναν έμπειρο τεχνικό, δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και αυτές οι εταιρείες που τα προμηθεύουν έχουν τις συμβάσεις τους, αν δεν έχουν οι ίδιες το προσωπικό, μπορούν να συμβληθούν κάλλιστα με εταιρείες που κάνουν αυτές τις δουλειές. Όταν λοιπόν το κόστος της προμήθειας είναι μεγαλύτερο από το κόστος της εγκατάστασης, των εργασιών εγκατάστασης, τότε είναι προμήθεια και εγκατάσταση. Αν είναι αντίστροφο, τότε είναι έργο. Και αν χρειάζεται και μελέτη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειαζόμαστε μελέτη. Ξέρουμε πού θα μπουν τα φωτιστικά. Ξέρουμε πού θα μπουν τα... Έχουμε μελέτη ήδη. Δεν χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, άρα με βάση την νομοθεσία, ορθώς και κρίθηκε αυτό από την διαχειριστική αρχή. Όταν εντάχθηκε το έργο, γιατί τότε ελέγχεται και το αν είναι, αν πραγματικά ισχύει η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η εθνική νομοθεσία όσον αφορά το χαρακτηρισμό τους. Λοιπόν, για να ενταχθεί το έργο σημαίνει ότι ελέγχθηκε ότι πραγματικά αυτά που εμείς προτείναμε στα τεχνικά μας δελτία είναι προμήθεια και εγκατάσταση και όχι έργα. Αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι όλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, θεωρούν έτσι την ευκαιρία να πάρουν μερίδιο των έργων αυτών. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο συμφέρον και το νόμιμο είναι αυτό που κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα ελοποιηθεί, και αυτό είναι μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, είτε είμαι διοικητής είτε δεν είμαι διοικητής. Γιατί ορισμένοι νομίζοντας ότι θα φύγω από το νοσοκομείο, έτσι δεν θα με βρουν μπροστά τους. Έχω πολλούς τρόπους, τους πληροφορώ, να παρεμβαίνω στο δημόσιο γίγνεσθε και το έχω αποδείξει διαχρονικά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ένα σωστό έργο, ένα έργο απαραίτητο για το νοσοκομείο, να γίνει στόχος όσων προσπαθούν απλά να επωφεληθούν από δημόσιους πόρους. Και καλά να επωφεληθούν, γιατί θα δώσουν, θα παράξουν το έργο και θα αμυφθούν γι' αυτό, αλλά αρνούμαστε να υποκύψουμε σε πιέσεις για κέρδη που ξεφεύγουν κάθε λογικής. Άρα εσείς θεωρείτε ότι έχετε δέσει τόσο καλά αυτό το έργο, αυτή την προμήθεια απόλυτα, ουσιαστικά, απόλυτα, που δεν θα κινδυνεύσει στο να βρεθεί εκτός δημοπράτησης, να παγώσει όποια διαδικασία.
απόλυτα και κατηγορηματικά. Ήδη σας λέω, στις επόμενες μέρες θα έχουμε την πρώτη σύμβαση για να ξεκινήσουν εργασίες. Είτε το αντιλαμβάνονται, είτε δεν το αντιλαμβάνονται. Και μερικοί θα πρέπει να καταλάβουν και κάτι άλλο. Και, και ο διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής είναι μηχανικοί. Λοιπόν, αυτό λέει επίσης πολλά. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, κύριε Τσίκαρη, να ευχηθούμε να μην υπάρξουν κολλήματα σε αυτό το σημαντικό πραγματικά έργο, στο οποίο έχετε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, το πόσα ωφέλη θα έχει και για το ενεργειακό αποτύπωμα, αν θέλετε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή, αλλά κυρίως για την εξοικονόμηση ενός μεγάλου ποσού από τους προϋπολογισμούς του νοσοκομείου, χρήματα που θα μπορέσουν την αύριο μεθαύριο να αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες που υπάρχουν πραγματικές μέσα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι να αποχωρήσετε με το καλό να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είναι μόνο για καλό, κύριε Τσίκαρη. Να είστε καλά. Ελπίζω, εγώ κλείνοντας θα ήθελα ξανά να κάνω έκκληση. Δεν είναι κάτι που αφορά ούτε τη διοίκηση, ούτε την υπηρεσία απλώς του νοσοκομείου. Μας αφορά όλους. Mm-hmm. Αντί να φέρνουμε εμπόδια και προβλήματα σε μια τέτοια διαδικασία και σε τέτοιου είδους έργα, καλό είναι να βοηθήσουμε. Δεν απέκλειε κανείς, έτσι για να το πω και αυτό, τον καταγγέλλοντα να δώσει προσφορά. Έτσι, και εδώ να το σημειώσω ότι στη διαδικασία του διαγωνισμού δεν υπήρξαν αποκλεισμοί, προσφυγές, mm-hmm, για το ότι έχουν χαρακτηριστεί έργα ή προμήθειες ή προμήθεια και εγκατάσταση. Υπήρξε τέτοια προσφυγή. Αυτό λέει επίσης πολλά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάλι πάρα πολύ, κύριε Τσίκαρη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια ακόμη κινητοποίηση και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Ιωαννίνων. Προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Δήμου Ιωαννιτών για το μείζον θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Η διαπεριφορά συνέδριας του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να προχωρήσει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από ιδιώτη για την αποκομιδή απορριμμάτων, επαναφέρει τις αντιδράσεις με το Σύλλογο ΟΤΑ να καλεί τους δημοτικούς, μάλιστα συμβούλους, να μην ψηφίσουν. Μία ακόμη κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει αύριο το πρωί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Αφορμή αυτή τη φορά είναι η αυριανή διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων που έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την σύμπραξη με ιδιώτη σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Μπιζανίου, Παμπότιδας, αλλά και στην πόλη, για το οποίο χρειάζεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών. Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, Τίνα Ζέ, έκανε λόγο για μια προσπάθεια νομιμοποίησης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώνοντας πως η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά 200.880 ευρώ, ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να προσληφθούν 66 εργάτες για 3 μήνες, την ώρα που οι υπηρεσίες με εισήγησή τους ζητούσαν 24 εργάτες ώστε να γίνει η αποκομιδή. Η Δημοτική Αρχή, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που της έχει δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα, πήρε πρώτα την απόφαση για την ιδιωτικοποίηση από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία με βάση τον νόμο διορίζονται τα 2/3 των μελών ώστε να υπάρχει πλειοψηφία. Παρά το γεγονός ότι είχε την πλειοψηφία, προχώρησε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να συνεδριάζει από άγνωση τοποθεσία ώστε να αποφύγει τις διαμαρτυρίες. Για την νομιμοποίηση της απόφασης, καλεί αύριο Τρίτη, και γι' αυτό και μπροστά εδώ η κινητοποίηση, να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη φορά διαπεριφοράς, δηλαδή με γραπτές τοποθετήσεις, ώστε να μην χρειάζεται καν οι δημοτικοί σύμβουλοι να κρύβονται από τις αντιδράσεις των εργαζόμενων. Και τέλος, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ιδιωτικοποίηση με την μη τεκμηριωμένη μελέτη βαφτίζεται αναμόρφωση προϋπολογισμού, ώστε η εισήγηση του Δημάρχου βάσει νόμου να εγκρίνεται υποχρεωτικά.
Όλα αυτά γιατί? Για να δαπανηθούν, για να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου με 200.000 ευρώ τελικά, χρήματα που θα χρειαζόταν για να προσληφθούν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 66 εργάτες καθαριότητας για τρεις μήνες. Όσους μήνες δηλαδή θα μπει και ο ιδιώτης. Για να δοθεί σε ιδιώτη τελικά, οι δημοτικές ενότητες Παμβότιδες του Μπιζανίου και οι κοινότητες Εξοχή, Καρδαμίτσια, Σταυράκι, Μάρμαρα, Ολυμπιάδα και Νεοχωρόπουλο. Αντίστοιχη ταχύτητα και αξιοποίηση βέβαια των νομοθετημάτων που παρέχει ο νόμος δεν έχουμε δει ακόμα για το γάλα και για τα μέσα ατομικής προστασίας που ένα χρόνο μετά δεν έχουν αποδοθεί στους εργάτες. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αξιοποιώντας και την πανδημία, κυβέρνηση και δημοτική αρχή ράβουν το κουστούμι των ιδιωτικοποιήσεων στα μέτρα των επιχειρηματιών της διαχείρισης απορριμμάτων και στέλνουν το λογαριασμό στο λαό. Η αναντήρητη ανάγκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, για καθαρή πόλη, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για ιδιωτικοποιήσεις. Η ικανοποίηση των αναγκών που φορούν στην δημόσια υγεία και στην ασφάλεια του λαού δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κερδοφορίας επιχειρηματιών. Οφείλουν να χρηματοδοτούνται από το κράτος και να παρέχονται απρόσκοπτα και δωρεάν σε όλους. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποκομιδής σε καμία περίπτωση δεν είναι η λύση για καθαρή πόλη. Ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει, στόχο θα έχει φυσικά τα κέρδη της επιχείρησής του, όχι τη δημόσια υγεία. Καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους αύριο να μην συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην έχει παρτία, ώστε να μην περάσει, γιατί ακόμα και η αρνητική ψήφο τους πάλι δεν θα καταμετρηθεί. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή τέλος να σταματήσει τις ιδιωτικοποιήσεις τώρα και να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες που στενάζουν. Αύριο λοιπόν ο Σύλλογος ΟΤΑ, 11 η ώρα το πρωί, εδώ μπροστά στο Δημαρχείο, σε παράσταση διαμαρτυρίας. Προσχηματική χαρακτήρισε την συνεδρίαση διαπεριφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ταμείας του Συλλόγου Ιωάννης Τσαρακλής, ενώ για την χειρότερη περίοδο στο ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων που διέρχεται ο Δήμος Ιωαννιτών, έκανε λόγο ο Χρήστος Μεντής. Αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή, το να φέρει διαπεριφοράς μία απόφαση η οποία έχει παρθεί στην Οικονομική Επιτροπή, είναι τελείως προσχηματικό. Πάρθηκε μία απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή με μειωμένη πλειοψηφία. Απλά το φέρνει για να το φέρνει. Ευελπιστούμε ότι ο Δήμαρχος θα σταματήσει αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και να προχωρήσει σε τετράμινες συμβάσεις που του δίνει το δικαίωμα ο νόμος για τον κορονοϊό και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει για μόνιμες προσλήψεις. Τώρα, αυτή η απόφαση που πήραν στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω ότι είναι μια πολύ βαριά απόφαση με υπαρκτή πλειοψηφία. Με αυτή την απόφαση καταργούν τον δημόσιο χαρακτήρα της αποκομιδής των υπηρεσιών. Στις μεγάλες κρίσεις αποδεικνύονται κάποια πράγματα και αυτό μας το απέδειξε τώρα ο κορονοϊός, η κρίση του κορονοϊού, ότι όταν έρχονται τα δύσκολα και το κράτος δεν έχει δικούς του μηχανισμούς, δεν μπορεί να στηθεί και να κρατηθεί και το κράτος διαλύεται. Κάποιες υπηρεσίες όπως είναι κοινωνικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για το κράτος. Ο Δήμος Ιωαννίνων εδώ και 30 χρόνια θεωρούμε ότι σήμερα είναι η πιο προβληματική περίοδος που περνάει με την καθαριότητα. Στον οδοκαθαρισμό, στα ογκώδη αντικείμενα και στην περισυλλογή των απορριμμάτων. Και αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση και το εμφάνισε με το που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Πέρασαν 9 μήνες. Λίγους μήνες έλεγε τότε ότι θέλω για να προχωρήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης της υπηρεσίας. Όμως ο στόχος είναι πιο μακρύς και είναι η πλήρη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Γι' αυτό και έγκαιρα είχαμε προτείνει και ως παράταξη και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά είχαμε επισκεφτεί και τον Δήμαρχο και δείξαμε ότι πρέπει να πάμε σε κινητοποίησεις για να πάρω προσωπικό που μπορούσε να πάρει λόγω κορονοϊού. Τα χρήματα για τον ιδιώτη υπάρχουν. Για να προσλάβει εργαζόμενους δεν υπάρχουν. Είναι κάτι ανάλογο και πρέπει οι πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και οι συνάδελφοι, γιατί είναι κάτι ανάλογο που γίνεται με τους υγειονομικούς, όπου αφού το τίναξαν το σύστημα υγείας, έρχοντας η επιδημία, σηκώσανε όλοι ψηλά τα χέρια.
αυτοί που κράτησαν όρθιοι την υπηρεσία και τις υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και την υπηρεσία καθαριότητα, ήταν οι εργαζόμενοι. Και αντί να βγάλουν τα συμπεράσματα, πάνε με μεγαλύτερο μένος απέναντι στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και εκείνο που μπαίνει ένα ερώτημα σε όλους μας και πρέπει να δώσουμε απάντηση. Θεωρούμε αυτές τις υπηρεσίες ότι είναι κοινωνικές, ότι προσφέρουν κοινωνικό έργο? Εμείς πιστεύουμε ναι, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να έχουμε και να πάρουν προσωπικό, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχουμε υπηρεσία που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες που έχει ο πολίτης του Δήμου Ιωαννιτών. Με σύνθημα «Η φωνή των υγειονομικών θα ακουστεί ξανά, θα ακουστεί δυνατά σε όλες τις πόλεις», πραγματοποιείται αύριο Τρίτη η πανυγειονομική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξαν οι ομοσπονδίες των γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Την στήριξή τους στην κινητοποίηση, καλώντας τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στην πλατεία στις 11 το πρωί, εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Την πανυγειονομική απεργία χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Την κινητοποίηση διοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Ιατρών, ενώ τοπικά συμμετέχουν οι σύλλογοι εργαζομένων στα δύο νοσοκομεία της πόλης, όπως επίσης οι εργαζόμενοι στις δομές πρόνοιας και οι γιατροί των κέντρων υγείας αστικού τύπου. Επίσης, την κινητοποίηση στηρίζουν η ΑΔΔ και το νομαρχιακό της τμήμα, όπως και το Εργατικό Κέντρο. Εκ μέρους του τελευταίου, το μέλος της διοίκησης, Χριστίνα Τουλκιαρίδου, κάλεσε τους ανέργους και τους εργαζόμενους της πόλης στην κινητοποίηση, ώστε να διεκδικήσουν μαζί με τους εργαζόμενους στην υγεία μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ανάκληση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας. Τα πανηγύρια της κυβέρνησης για τη διαχείριση της επιδημίας δεν μπορούν να κρύψουν τις τεράστιες ελλείψεις και τις ευθύνες που έχει και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, σε προσωπικό. Μιλάμε για πάνω από 30.000 ελλείψεις, σε ελλείψεις σε ΜΕΘ, ελλείψεις στην πρωτοβάθμια υγεία, ελλείψεις στα υγειονομικό υλικό. Η μήτρα που γεννά αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς που θρηνήσαμε το προηγούμενο διάστημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, είναι αυτή η ίδια μήτρα που γεννάει και στηρίζει αυτή την κατάσταση. Είναι αυτό το ίδιο το καπιταλιστικό, το βάρβαρο σύστημα που ιεραρχεί μόνο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, των ομίλων, το οποίο μπροστά στα κέρδη τους, μπροστά στο να μην θίξουν την κερδοφορία και να μην θιχτεί το επιχειρηματικό τους συμφέρον, δεν λογαριάζουν ούτε ζωές και έχουν αφήσει έρμεα το σύστημα υγείας, έχουν αφήσει την υγεία του λαού μας στο έλεος της πανδημίας. Είναι αυτή η ίδια πολιτική που μας έκλεισε στο σπίτι, λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας που στηβάζει χωρίς κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας πάρα πολλούς εργαζόμενους και στη βιομηχανία και στα εργοστάσια και στα σούπερ μάρκετ. Οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα όχι μόνο δεν επιτάχθηκαν αυτή την περίοδο της επιδημίας, αλλά δόθηκαν και γερά παχτσίσια στις ιδιωτικές κλινικές στο να κοστολογούν και να χρεώνουν τους ασθενείς. Είναι η πολιτική αυτή που χαρίζει δεκάδες δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους και στους μεγαλοεργοδότες για να θωρακίσει τα κέρδη τους σε αυτή τη νέα κρίση που έρχεται και τη βαφτίζουν κρίση λόγω του κορονοϊού. Η επιστροφή στην κανονικότητά τους, που θεωρεί σπατάλη τις μόνιμες προσλήψεις του προσωπικού στα νοσοκομεία και την προμήθεια υγειονομικού υλικού, απολύουν τις συμβασιούχες καθαρίστριες και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πάνω από το 25% των εργαζομένων στα νοσοκομεία, το οποίο είναι προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μέχρι το Σεπτέμβριο είναι να λήξει. Εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό το προσωπικό που όλο αυτό το διάστημα έδωσε τη μάχη και της πανδημίας, αλλά είναι και προσωπικό που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει άμεσα να μονιμοποιηθεί, πρέπει άμεσα τα νοσοκομεία να στηριχθούν με ακόμη περισσότερο προσωπικό. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και μέσα στην πανδημία και κάθε μέρα έδωσε τη μάχη δίπλα στους υγειονομικούς, ανέδειξε τις ελλείψεις, απέτησε άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού
ιατρικού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους ανεργούς της πόλης μας μαζικά να διαδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε μαζί με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Τη υγεία είναι ζήτημα όλου του λαού, δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αφορά τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την αυριανή πανυγειονομική απεργία και το κάλεσμα που υπάρχει για 11 η ώρα το πρωί έξω από την περιφέρεια Ηπείρου. Λοιπόν, και θα πάμε στην τελευταία συζήτηση, μιας και πέρα από τους υγειονομικούς που σίγουρα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, υπήρχαν και άλλοι κλάδοι που ήταν στην πρώτη γραμμή, που λειτουργήσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας και με αυξημένο φόρτο εργασίας, θα έλεγε κανείς. Λόγω των όσων ανέκυψαν με τις επιχειρήσεις και που κλήθηκαν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, δεν είναι άλλοι από τους φοροτεχνικούς, τους λογιστές. Και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων, τον κύριο Σπύρο Μπέκα. Καλησπέρα, κύριε Μπέκα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βγάλατε αρκετά κάστανα από τη φωτιά και ακόμη παλεύετε με τα θεριά, είναι η αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν βγάλαμε κάστανα, η αλήθεια είναι ότι βγάλαμε τα κάρβουνα από τη φωτιά. Α, τα κάρβουνα βγάλατε. Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Σήμερα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι σίγουρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Μπέκα, είχατε ένα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Κληθήκατε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που προέκυψαν για τους πελάτες σας επιχειρηματίες, για τους εργαζόμενους αυτών, για τους πελάτες σας συνολικότερα, με αρκετά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά μέσα σε ένα χάος ουσιαστικά εγκυκλίων που έφταναν η μία μετά την άλλη, που πράγματα άλλαζαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όλα αυτά είχατε την ευκαιρία σήμερα να τα εκθέσετε σε μια συνάντηση που είχατε και με τον κύριο Σταύρο Καλογιάννη, πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καταθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να γίνει για την στήριξη πραγματικά του κλάδου και για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα μελλοντικά. Ακριβώς όπως τα λέτε. Να σας πω ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε βουλευτή από την πόλη μας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διαρκούς Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής και είναι αυτός ο οποίος μπορεί κάλλιστα να μεταφέρει όλο αυτό το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή ως κλάδος, αλλά και ως κατ' επέκταση των επαγγελματιών. Θέσαμε πραγματικά σε μια σοβαρή συζήτηση, σε πολύ καλά πλαίσια συζήτηση. Θίξαμε όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, είτε είναι θεσμικά αιτήματα του κλάδου, είτε είναι εποχής COVID-19. Τα θέσαμε όλα. Αρκετά από αυτά τα γνώριζε, ήταν ενήμερος. Αρκετά από αυτά δεν τα γνώριζε, γιατί δεν ήταν του άμεσου ενδιαφέροντος του, αλλά πραγματικά έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε να μπορεί να παρέμβει και να δοθούν λύσεις σε κάποια από αυτά, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Καταρχάς, να σας πω το πρώτο θέμα που θέσαμε είναι ότι ένας λογιστής δεν μπορεί να νοσήσει, δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει νομοθετηθεί, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για κάποιον συνάδελφο ο οποίος μπορεί να αρρωστήσει ή για μια συναδέρφησα εγκυμονούσε ή ακόμα και σε θάνατο. Είναι εκτεθειμένοι πελάτες, γι' αυτό δεν το γνώριζε ο κύριος Καλογιάννης, πραγματικά το θέσαμε υπόψη του και έδειξε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και τα θέματα του κορονοϊού, τα οποία αρκετά γνώριζε, αρκετά δεν γνώριζε, του τα θέσαμε και είδαμε πραγματικά ότι κάποια από αυτά ίσως μπορούν να λυθούν. Όλα αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι, κύριε Μπέκα, τα έχετε εκθέσει και σε επίπεδο ομοσπονδίας ενδεχομένως προς τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν έχετε λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα ή δεν έχουν τεθεί? Είναι μια πρωτοβουλία που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο? Όχι, έχουν τεθεί. Η πρωτοβουλία είναι δική μας καθαρά για εδώ, αλλά πραγματικά έχουν τεθεί όλα αυτά σε κεντρικό επίπεδο από την ομοσπονδία μας, σε ανακοινώσεις είτε δικές μας σαν Ένωση Φοροτεχνικών είτε από όλους τους συλλόγους της Ελλάδος. Βλέπουμε ότι κάποια από αυτά δεν μπορούν να γίνουν εφικτά. Βλέπουμε ότι δεν εισακόμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις φορολογικές δηλώσεις. Ζούμε σε ένα κυκαιώνα COVID εποχής, πανδημίας, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο εργασιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με τις αναστολές των επιχειρήσεων, τις αναστολές των εργαζομένων.
ποιες επιχειρήσεις είναι πληττόμενες, ποιες είναι αναστελόμενες, πότε ανοίγει μία, με ποιες προϋποθέσεις ανοίγει άλλη. Όλα αυτά που διανύουμε αυτή τη στιγμή και που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και έχουμε και τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε καθεστώς προστασίας, το μένουμε ασφαλής, και να ολοκληρωθούν μέχρι τις 36. Είναι πράγμα αδύνατο, διότι δεν είναι εφικτό. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί το γνωρίζει, γιατί και ήδη δεν θέλουν να προφυλαχτούν και δεν έρχονται ακόμα να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση, με αποτέλεσμα να ζητάμε όχι παράταση, το τονίζουμε αυτό το πράγμα, να ζητάμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν είμαστε επέτες να ζητάμε παρατάσεις σε κάτι που δεν φταίμε ή σε κάτι που δεν προλαβαίνουμε εμείς, όταν τα συστήματα που λειτουργούν εδώ και 2 εβδομάδες, όταν το TaxNet είναι πεσμένο τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ακόμα και τη νύχτα. Όλα αυτά δεν είναι ευθύνη δική μας. Είναι καθαρά θέματα της πολιτείας που πρέπει να τα λύσει. Πρέπει να τα λύσει για να είμαστε κι εμείς εντάξει απέναντί τους, απέναντι στους πελάτες μας, και να δείξουμε, να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει και στις ημερομηνίες που πρέπει. Άρα, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δοθεί η σχετική παράταση. Είναι να ανακοινωθεί στις επόμενες 1-2 μέρες. Αυτό μας διαβεβαίωσε και ο κύριος Καλογιάννης ότι θα το γνωρίζει αύριο. Αλλά το περιμένουμε, γιατί δεν πρόκειται να βγει όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς. Γιατί είναι σίγουρα μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, κύριε Μπέκα. Ωστόσο, τη φετινή χρονιά ήρθανε σε αυτή να προσθεθούν πολλά άλλα πράγματα που καλείστε να κάνετε ως κλάδος. Άρα, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχατε τη δυνατότητα στους μόνιμους πελάτες σας να δρομολογείτε τις φορολογικές δηλώσεις, επικοινωνώντας μαζί τους για το εάν υπάρχει κάτι τροποποίηση, κάτι καινούργιο που πρέπει να ξέρετε, και άρα μπορούσε να γίνει υποβολή, φέτος δεν έχετε ούτε αυτό το χρόνο και την πολυτέλεια, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται κάθε χρόνο. Υποτίθεται ότι οι δηλώσεις ανοίγουν 1 Μαρτίου κάθε έτος. Οι δηλώσεις φέτος άνοιξαν 15 Απριλίου. Κάπως έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Σκεφτείτε ότι κάποια έντυπα, το Ε3, άνοιξε αρχές Μαΐου. Αμέσως και το έντυπο νη για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείες, άνοιξε πριν από 10 μέρες περίπου, μπορούμε να το υποβάλουμε. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Λίγο διαφορετικές ημερομηνίες. Αν βάλω μέσα όλα αυτά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ, δεν έχει αναρτήσει ακόμα τις βεβαιώσεις, όλα αυτά δυσχεραίουν ακόμα περισσότερο την εργασία την οποία έχουμε χωρίς να έχουμε εργασίες της πανδημίας. Mm-hmm. Όλο αυτό μας πάει ακόμα πίσω. Αν όλα αυτά λειτουργήσουν σωστά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να ανοίξουν οι δηλώσεις 1 Μαρτίου, να δουλεύουν όλα ρολόι, εμείς θα τα βγάλουμε όχι 36, αλλά πολύ νωρίτερα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Και σκεφτείτε τώρα, αφού δεν συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν συμβαίνει και φέτος, γίνεται ακόμα χειρότερο με την πανδημία. Δεν θέλουμε να κλεγόμαστε, το ξαναλέω πάλι, αλλά είναι η αλήθεια. Μας καταλαβαίνετε, το ξέρω και ο κόσμος μας καταλαβαίνει και ξέρετε ακριβώς περνάμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε να διαχειριστούμε μόνο τα φορολογικά, ούτε την πανδημία. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα πλήθος αποφάσεων, ακόμα και τραπεζικά δάνεια πλέον κάνουμε αιτήσεις. Δηλαδή, κάπου έχουμε φτάσει και εμείς στα όρια μας, κάπου υπάρχει και μέσα σε όλα αυτά το ανθρώπινο λάθος, κάπου πρέπει να το δούμε και συνολικά, σαν γενικά και σαν επαγγελματίες, ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας λογιστής, άσχετα αν μπορούμε, γιατί πρέπει να προφυλάξουμε τους πελάτες μας. Αλλά προσπαθούμε πάρα πολύ και αυτό θέλω να το ξέρετε. Να υποθέσω, κύριε Μπέκα, ότι του χρόνου η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων θα είναι ακόμη πιο δύσκολη για το φετινό φορολογικό έτος, λόγω των συνθήκων που προκάλεσε η πανδημία. Σίγουρα φαντάζομαι ξεκινάει από φέτος, θα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά ήδη ξεκινάει, και να πούμε ότι πλέον από χτες βγήκε απόφαση όπου οι εκμισθωτές, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, είτε επαγγελματικών μισθώσεων, είτε κατοικιών όπου είναι εκμισθωτές πληττόμενων επιχειρήσεων ή εργαζόμενων, θα πρέπει να δηλώσουν από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 22 Ιουνίου στο TaxNet, να δηλώσουν τη νέα μίσθωση για την COVID εποχή, για το διάστημα Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου για κάποιες επιχειρήσεις. Είναι υποχρεωμένοι οι εκμισθωτές να το δηλώσουν μέχρι τις 22 και εντός 3 ημερών οι μισθωτές
να αποδεχθούν τη μείωση των ενοικίων που έχουν γίνει. Φανταστείτε τώρα όλο αυτό πόσο δύσκολο είναι και πόσα θα ξεφύγουν από όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Γιατί όλοι δεν είναι ενήμεροι, όλοι οι λογιστές δεν μπορούν να ξέρουν ποιος και τι είναι, σε ποια επιχείρηση ανήκει, είναι μέσα στο κατάστημα ή στην κατοικία του εκμισθωτή, αν υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος πλήττεται ή όχι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Άρα θα πρέπει οι ίδιοι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ουσιαστικά ακίνητα τους επιχειρήσεις, θα πρέπει να απευθυνθούν προς τους λογιστές τους για να προβούν σε αυτή την απαραίτητη διαδικασία. Είναι ένα κάλεσμα τώρα αυτό πραγματικά που κάνουν σε όλους τους εκμισθωτές, σε όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν είτε επαγγελματική μίσθωση είτε κατοικία, να απευθυνθούν στους λογιστές τους ή και μόνοι τους αν μπορούν, αλλά να το τακτοποιήσουν μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και να ενημερώσουν και το μισθωτή τους για να αποδεχτεί το νέο συμβόλαιο αυτό, που είναι για το τρίμηνο ή τετράμηνο ανάλογα με την επιχείρηση ή τον εργαζόμενο. Αυτό αφορά και τη φοιτητική στέγη, κύριε Μπέκα. Ακριβώς, και τη φοιτητική στέγη. Και τη φοιτητική στέγη. Έτσι, γιατί... Η φοιτητική στέγη, να πούμε. Γιατί έχει συμπεριληφθεί και αυτή μέσα στη διαδικασία. Βεβαίως, όπως το λέτε. Αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Mm-hmm. Όχι τους επαγγελματίες γονείς. Μάλιστα. Με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 25% σε όσους ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τι γίνεται εκεί, κύριε Μπέκα? Βεβαίως, έχουμε και αυτό το οποίο αναρτήθηκα πριν από λίγες μέρες. Η έκπτωση του 25% όσων πλήρωσαν το ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου, δηλαδή μέχρι 30 Απριλίου πλήρωσαν ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ, έχουν έκπτωση 25%. Και αυτό πλέον αποτυπώνεται και φαίνεται μέσα στο σύστημα και συνεννόηση με τη ΔΟΗ σήμερα. Όλα αυτά θα γίνουν αυτόματα σε μελλοντικές ή σε ήδη υπάρχουσες οφειλές ή σε μελλοντικές οφειλές θα γίνουν οι τακτοποιήσεις και οι συμψηφισμοί από τη ΔΟΗ. Mm-hmm. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή έχουμε κάτι νεότερο? Βεβαίως, έχει ανοίξει ο νέος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες επιχειρήσεις. Έχει πλέον ανοίξει η πλατφόρμα. Μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν σε αυτή. Όπως ισχύει και το εγκυοδοτικό αυτή τη στιγμή, που είναι ένα δάνειο με την εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου έχει 80% το ελληνικό δημόσιο εγγυήσεις και 20% οι τράπεζες. Άρα θα πρέπει να απευθυνθούν στις τράπεζες όλοι οι επιχειρηματίες, να δουν αν τους συμφέρει ή όχι, οι όροι, οι προϋποθέσεις. Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό είναι ότι είναι είτε 25% του ίσιου τζίρου τους, είτε το διπλάσιο της μισοδοσίας που έχουν. Σίγουρα είναι ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ όλα αυτά, κύριε Μπέκα, γιατί και οι επιχειρήσεις μετά από ένα δίμηνο και πλέον lockdown προσπαθούν και αυτές να βρουν το βηματισμό τους, να κλείσουν τις όποιες εκκρεμότητες για να δουν πώς θα κυλήσει η επόμενη μέρα, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Σωστά. Ακριβώς είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχουν δυσκολίες, προβληματισμοί και είναι πραγματικά μια βοήθεια αυτή, η οποία χρειάζεται να τονωθεί η αγορά για να μπορέσει να γίνει μια νέα επανεκκίνηση και να μην μείνουμε πίσω. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ένα τελευταίο, ότι το Α21 για το επίδομα των παιδιών ήταν να ανοίξει σήμερα η πλατφόρμα, αλλά μετατέθηκε η ημερομηνία σε νέα που δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει ακόμα. Απλά να το γνωρίζουν οι γονείς οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν το έντυπο Α21 για το επίδομα του παιδιού. Είναι για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς, γιατί υποβάλει... έτυχε να είναι στην περίοδο του lockdown, ακριβώς τότε που άρχισαν να κλείνουν επιχειρήσεις. Ήταν μέχρι τις 18 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Κύριε Μπέκα, θα έχετε και εκ νέου συνάντηση με τον κύριο Καλογιάννη, έτσι, για να επιστρέψω στα αιτήματα τα οποία του καταθέσατε? Θα υπάρξει δηλαδή από δικής του πλευράς μία κοινοποίηση αυτών των ετοιμάτων προς τα αρμόδια Υπουργεία και έχει δεσμευτεί για να έχετε μία νέα συνάντηση για να λάβετε και κάποιες απαντήσεις ενδεχομένως? Βεβαίως. Μας το υποσχέθηκε αυτό ο κύριος Καλογιάννης και με το καλό, όποτε επιστρέψει και θα έχει ολοκληρώσει την αντίρρηση του για αυτά τα θέματα, θα έχουμε και μία απάντηση. Την περιμένουμε με χαρά, όπως με χαρά έγινε η συνάντηση σήμερα, και πραγματικά θα ακολουθήσει ένας κύκλος. Ξεκίνησε με τον καθήλυν αρμόδιο, αλλά θα προσπαθήσουμε σαν Ένωση Φοροτεχνικών να απευθυνθούμε και στους άλλους βουλευτές του νομού και σε διαφόρους φορείς, όπως είχαμε πριν από 10 μέρες συνάντηση το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό Επιμελητήριο μαζί με το Σύλλογο Φοροτεχνικών, όπου θέσαμε διάφορα θέματα και ετοιμάζουμε κάτι το οποίο να το τρέξουμε από κοινού οι τρεις, πάλι με τη βοήθεια βέβαια των λογιστών,
θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι κάτι καλό, ώστε να δούμε τον αντίκτυπο που έχει όλη αυτή η ιστορία πάνω στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και την τωρινή κατάσταση των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Κύριε Μπέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να γίνει γνωστή σύντομα η παράταση, έτσι για να πάρετε και εσείς μια ανάσα. Ουσιαστικά και εσείς και οι φορολογούμενοι, γιατί και για τους φορολογούμενους σίγουρα έτσι είναι ένα άγχος αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης να πω ότι εύχομαι στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις από σήμερα που ξεκίνησαν να είναι υγιείς, να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν και να αποδώσουν αυτά που έχουν διαβάσει και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μπέκα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο καθαρισμός μιας έκτασης στην Χρυσοβίτσα του Μετσόβου με ζεγαϊδουράκια το 2014 αποτέλεσε για την οικογένεια του Αθανάσιου Μπούγια την απαρχή για την πρώτη στην Ελλάδα πρότυπη καθετοποιημένη μονάδα παστερίωσης και εμπορίας γάλακτος γαϊδούρας. Σήμερα τα προϊόντα όνου της Φάρμας Μετσόβου, που και συγκεκριμένα το παστεριωμένο γάλα, εξάγεται σε Γερμανία και Βέλγιο πλην από τα ελληνικά ράφια, ενώ δεν είναι το μόνο προϊόν που παράγεται. Η Εν Λόγω Φάρμα παράγει ταυτόχρονα ζυμαρικά, πρωτεϊνούχες μπάρες, ακόμη και θεραπευτικά καλλυντικά με γάλα γαϊδουριού, τα οποία και πολλούνται σε εκατοντάδες σημεία ανά την Ελλάδα. Οπλισμένοι με αγάπη, μεράκι και γαϊδουρινή υπομονή, όπως αναφέρουν χαριτολογώντας, και μάλλον όχι τυχαία, είναι οι ιδιοκτήτες αλλά και όσοι εργάζονται από το 2014 στην Φάρμα Μετσόβου στην περιοχή της Χρυσοβίτσας, καταφέρνοντας σήμερα όχι μόνο να έχουν δημιουργήσει μια καθετοποιημένη μονάδα γαλακτοπαραγωγής όνου, αλλά να έχουν πάει αρκετά βήματα ακόμη πιο πέρα. Το γάλα γαϊδούρας της Φάρμας Μετσόβου πλέον ταξιδεύει και εκτός συνόρων σε Γερμανία και Βέλγιο με τη μορφή του κατεψυγμένου, με το ίδιο γάλα παράγονται ζυμαρικά όπως χυλοπίτες, κρυθαράκι και τραχανάς σε συνεργασία με πιστοποιημένο βιολογικό εργαστήριο στην Αλεξάνδρεια, ενώ την θέση τους στην ελληνική αγορά παίρνουν σειρά θεραπευτικών καλλυντικών αλλά και πρωτεϊνού χαμπάρα παρασκευασμένη από γάλα γαϊδούρας. Εμείς εκτός από το φρέσκο γάλα που έχουμε, είμαστε η μοναδική στην Ελλάδα που έχουμε σε 500 σημεία περίπου σε όλη την Ελλάδα βιολογικά καταστήματα. Κάνουμε μία σειρά από ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανά και κρυθαράκι, τα οποία θα τα δείτε και εδώ. Έχουμε μία πολύ σκορή μπάρα με 20% γάλα γαϊδούρας, βιολογικά προϊόντα μιλάμε όλα. Και επίσης έχουμε κάνει και μία σειρά θεραπευτικά καλλυντικά. Body lotion, απρόδοντρο, σαπουνάκια, μία κρέμα ανακούφισης και είναι για εκζέματα και ψωρίαση και έχουμε κάνει και ένα τζέλ καθαρισμού που αφορά ακμή και όλα τα άλλα, τα κοκκινίδες και τα μικρά. Τα ζυμαρικά τα κάνουμε στην Αλεξάνδρεια, που είναι βιολογικό πιστοποιημένο εργαστήριο. Το γάλα το κάνουμε εδώ, αρμέγουμε, τα στερεώνουμε όπως θα τα δούμε μετά στην πορεία, το εμφιαλώνουμε και εδώ κάνουμε διανομή σε όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα. Είναι 9 μέρες διάρκεια ζωής στο γάλα. Η συσκευασία μας είναι μία 100 γραμμάρια και έχουμε και το κατεψυγμένο που είναι ένα χρόνο σε 250 γραμμάρια, το οποίο φεύγει η Γερμανία και Βέλγιο. Οι μπάρες μας είναι σε πολλά καφέ, είναι σε πολλά γυμναστήρια, είναι σε πολλά γιατί έχει 20% φυσική πρωτεΐνη, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα γεύμα, δηλαδή τρώγοντας μία μπάρα το πρωί, οργανικά θα πεινάσεις το απόγευμα. Ενώ μπορείς να τις εκρατήσεις και να σε διατηρήσεις όλη την ημέρα. Οι δυσκολίες σίγουρα υπαρκτές αλλά και οι ιδιαιτερότητες, καθώς το άρμεγμα εξακολουθεί να γίνεται με τα χέρια, αφού οι αρμεκτικές μηχανές δεν υπάρχουν όπως για άλλα ζώα, ενώ σημαντική για τη Φάρμα Μετσόβου είναι και η συνεργασία που υπάρχει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που είμαστε 4 άτομα συνέχεια. Έχουμε 2 ανθρώπους, έναν Θεσσαλονίκη, έναν Αθήνα που έχουμε συνεχίσει. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που είναι το μάτι και το αυτί του στάβλου που ταΐζει αρμέγει τα πάντα. Έχουμε έναν άνθρωπο στην ανθολογία που ταΐζει μόνο και κοιτάζει αν έχουμε νερό, γιατί εκεί δεν αρμέγουμε. Ό,τι ζώα γεννάνε στην ανθολογία στην Ελλάδα το φέρνουμε εδώ. Δηλαδή όλη η διαδικασία γίνεται εδώ. Αρμέγουμε με το χέρι γιατί ακόμη δεν υπάρχει μηχάνημα για να αρμέξεις με μηχανή. Άλλωστε είναι πολύ λίγη ποσότητα. Εάν δημιουργήσουμε κάποια μηχανή από τα πρόβατα ή από τα γύρια θα έχουμε μαστίτιδες στα ζώα. Άρα λοιπόν το αποφεύγουμε και αρμέγουμε με το χέρι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια έχουμε λίγο πιο μεγαλύτερο φορτίο στα μικρόβια. Αλλά επειδή το γάλα γαϊδούρας γίνεται αμέσως την ίδια μέρα παστερίωση, αποφεύγουμε όλα αυτά σύμφωνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το κ. Θεσσαλονίκη. Το 2014 ο Γιαννιώτης Εργολάβος Μηχανικός Δημοσίων Έργων Αθανάσιος Μπούγιας χρησιμοποίησε 20 γαϊδούρια για να καθαρίσει το κτήμα που είχε στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου, χωρίς να φαντάζεται τότε ότι μέσα σε μία εξαετία
και εν μέσω οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια πρότυπη καθετοποιημένη μονάδα παστερίου και εμπορίας γάλακτος γαϊδούρας, της πρώτης και μοναδικής στην Ελλάδα. Ο ίδιος και η οικογένειά του μαζί με έναν μικρό αριθμό συνεργαστών, με πολύ αγάπη και φροντίδα, συνεχίζουν αυτή τη δραστηριότητα, κάνοντας κάθε φορά και ένα σημαντικό βήμα για να την επεκτείνουν. Μια οικογενειακή επιχείρηση που εκτείνεται σε 70 περίπου στρέμματα, διαθέτοντας σήμερα περί τα 300 ζώα και διοχετεύοντας τα προϊόντα της σε 500 σημεία ανά την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα, η οικογένεια του Αθανάσου Μπούχια έχει νοικιάσει και μια έκταση στην Αμφιλοχία, διαθέτοντας και εκεί ένα σημαντικό αριθμό των συμπαθέστατων τετράποδων. Εδώ είμαστε μια κάθετη μονάδα γαλακτοπαραγωγής όνων. Είναι βιολογικής γεωργίας. Αριθμούμε περίπου 300 ζώα αυτή τη στιγμή στο χώρο, το οποίο αρμέγουμε το γάλα, παστεριώνουμε και διανέμενε σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από το γάλα γαϊδούρας που έχουμε, το φρέσκο και το παστεριωμένο και το κατεψυγμένο, έχουμε μία σειρά από θεραπευτικά καλλιντικά, μία σειρά από ζυμαρικά και πολλοί σπορείς μπάρες με γάλα γαϊδούρας. Είμαστε μία οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε σε ιδιόκτητους χώρους περίπου 70 στρέμματα και έχουμε αγάπη μεράκι για τη δουλειά και γαϊδουρινή υπομονή. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Η ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 16 έως 25 στη Δησπρωτεία, από 18 έως 27 στην Άρτα και από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεσα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.